Χρήστο, εδώ είσαι. Εδώ. Ναι. Εγώ σας άκουσα κανονικά. Ναι, έπεσε η γραμμή στο ότι αν τον γνωρίζεις τον πιτσιρίκο αυτόν, τον 18χρονο. Το γνωρίζω και πολύ καλά. Τυχαίνει να είναι ένα από τα δύο παιδιά μου. Και ναι. Το άλλο είναι το κοριτσάκι, το οποίο παίζει και αυτό στο ΠΑΟΚ βόλεϊ. Πόσο είναι η μικρή σου, πόσο είναι, Χρήστο, πόσο είναι η μικρή? Η μικρή μου είναι του 2006. 2006, δύο χρόνια διαφορά. Ναι. Λοιπόν, είναι και αυτή καλή στο βόλι. Αυτός εδώ ο παλίκαρος, ο οποίος είναι και κούκλος, όπως το βλέπω, έχει και το μαλλί το δικό σου, το σγουρό. Έχει υπογράψει μια συμβολεάρα με τον ΠΑΟΚ, επαγγελματική συμβολεάρα, ενώ ότι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Και έχω τώρα, δηλαδή, τώρα ταιριάζει να το πω κιόλας, έχω στον αέρα τον χαζομπαμπά του. Έτσι που λέμε. Ναι. Χαζομπαμπάς, όπως το λες. Έτσι δεν είναι. Χαζομπαμπάς και περήφανος μπαμπάς. Ναι, φίλε. Για πες μου, περίγραψέ μας λίγο αυτή την κλασική δημοσιογραφική ερώτηση. Τώρα τη χρησιμοποιήσω. Πώς αισθάνεσαι, ρε Χρήστο, τώρα μετά από αυτό εδώ το σημερινό και την ανακοίνωση? Όπως αισθάνεται. Μια φορά είχαμε με τους. Επειδή είμαι και πρόεδρος στους βετεράνους. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχαμε τον Γιάννη τον Ιαννίδη, πήγαμε να παίξουμε για τον Ταρταρί στη Βέρεια, ήταν ο Πάνο Πρέλεβης και κάναμε μια συζήτηση. Και λέω, ρε εσύ, σταματήσαμε σε ένα μαγαζί με αθλητικά, να πάρω το παιδί με ένα ζευγάρι παπούτσια. Ναι. Λέει ο Ιαννίδης, λέει, γιατί λέει να τον πάρει, τι στόχο έβαλε, λέει, και τον κέρδισε. Και τον κοιτάνε όλοι έτσι απορριμμένα. Ναι. Λέμε, τι στόχο, εσύ coach, πρέπει να βάζουν τα παιδιά στόχους, λέει, να τους υλοποιούν και μετά, λέει, να κάνετε. Εμείς βάλαμε στόχο να παίξει σε μεγάλη ομάδα, θέλω να σου πω. Ναι. Το παιδί ανταποκρίθηκε με την προπόνηση, με την πολλή δουλειά. Έχει και το ταλέντο. Έχει ένα ταλέντο, είναι φοβερό σουτέρ. Και από εκεί και πέρα τώρα τον είπα ότι κολυμπάει στον ωκεανό μόνος του. Να δούμε τι πιάνει, τι πουλιά πιάνει. Το ΠΑΟΚ παίζει από τα, αν είναι τώρα 18, πριν 5 χρόνια... Παίζει από τα 13 του, έτσι, πήγε εκεί. Από τον Πήγασο 24, ναι, βλέπω εδώ. Ναι, αυτή η ακαδημία είναι δικιά μου, ο Πήγασος, που έχω στην Κλεάνθους. Ναι. Όπως και άλλα παιδιά τα οποία έχουν πάει σε μεγαλύτερες ομάδες. Εγώ έχω μια ακαδημία οποία φτιάχνω παιδιά και 14-15 χρονών τα δίνω σε μεγαλύτερες ομάδες. Μπράβο. Όπως έγινε και με τον Θοδωρή, τον έχει καλέσει και στην εθνική ομάδα. Είναι και πρώτο σκόρε στο εφηβικό του ΠΑΟΚ. Καλός είναι δηλαδή. Καλός είναι δηλαδή. Εύχομαι, καλός. Εύχομαι, γιατί όλα τα παιδιά χρειάζονται και τύχη. Είναι playmaker, παίζει? Ναι, playmaker και δύο. Παίζει άσο-2. Άσο-2, μάλιστα. Ποιο είναι το καλό, το σούτ, έχει το προσόν, το καλό του σημείο στο παιχνίδι? Το καλό... το καλό του προσόν είναι η ηρεμία που έχει στο παιχνίδι του. Η ηρεμία, έχει φοβερή ηρεμία και διαβάζει. Παλιά μας έλεγε ο Ροδόπουλος, διαβάζετε, να διαβάζουμε τους παίκτες. Διαβάζει πολύ το παιχνίδι. Και εντάξει, τώρα θα φανεί. Χρειάζεται και τύχη αυτά τα παιδιά τώρα. Χρειάζεται και λίγο τύχη. Να τους δοθεί η ευκαιρία. Βέβαια. Τι σύμβουλες του δίνεις, Χρήστο, του μικρού, εδώ, όχι μόνο, όχι τώρα. Γενικότερα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ο μπαμπάς του παίκτης πρώην παίκτης. Η συμβουλή είναι να κάνει αυτό που το λέει ο προπονητής. Αυτή είναι η συμβουλή μου για μένα. Ο προπονητής τα ξέρει. Κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα άλλο εκτός από τον προπονητή. Ο προπονητής, είτε μ' αρέσει, ναι, είτε ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό που μου λέει ή το μούτρο όχι, του. Όχι. Μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει ή να ό,τι τον πει ο προπονητής πρέπει να το κάνει. Ναι. Αυτός είναι ο κυρίαρχος, ο προπονητής, και εσύ υλοποιείς αυτά που λέει ο προπονητής. Χρήστο, ήθελες εσύ να παίξει, να κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ο μικρός, ο Θοδωρής? Κοίταξε να δεις, ήμασταν σε μια... γιατί υπήρχαν προτάσεις για το μικρό, δεν το κρύβω, από παντού. Ήμασταν, εντάξει, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα σε επαγγελματικές ομάδες, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή αν δεν τραυματιζόταν, δεν πήγαινε καλά ο Λίρατζης και ο άλλο το παιδάκι θα παίζανε? Δεν θα... Ναι.
εκεί πέρα, να τους δοθεί ευκαιρία να βάλουμε νέα παιδιά. Τώρα είναι ο γιος μου, δεν είναι ο γιος μου, να μπουν και νέα παιδιά, αν αξίζουν να παίζουν. Τότε γιατί κάνουν τα συμβόλαια, να λένε ότι κάνουν συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ έχει, ναι, συμφωνώ 100% με αυτό που λες. Ο ΠΑΟΚ έχει στις χρονιές αυτές, έχει και άλλα ταλέντα σαν το Θοδωρή, εσύ που τους παρακολουθείς. Ναι, έχει. Υπάρχουν και από πίσω υπάρχουν παιδιά. Ο ΠΑΟΚ ένδυσε στο Θοδωρή, πιστεύει στο Θοδωρή, γιατί αν δεν πίστευε δεν θα έκανε συμβόλαιο. Τώρα από εκεί και πέρα και μια εξαίρετη δουλειά που γίνεται με τον κύριο Χατζόπουλο, προσπαθούν να το υλοποιήσουν και αγωνιστικά. Και θα βάλουν μέσα και Έλληνες παίκτες. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες, δεν μπορούν να οι ομάδες, πιστεύω, να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Χρήστο, τώρα, επειδή είσαι πρόεδρος του Βετεράνου, αν γενικότερα ασχολείσαι με τον μπάσκετ, το έχεις παρατήσει, έχεις και τις ακαδημίες, πιστεύεις τώρα για αυτά τα παιδιά, για αυτές τις ηλικίες και το Θοδωρή και πιο μικρές ηλικίες, είναι πιο εφικτό να φτάσουν μέχρι την πρώτη ομάδα ή είναι πιο δύσκολο? Είναι δύσκολο. Αλλά τα σημερινά παιδιά παλιά υπήρχαν το ταλέντο και δεν δουλεύανε τόσο πολύ. Τώρα δουλεύουν πάρα πολύ τα παιδιά. Είναι δύσκολο γιατί δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία και όταν λέω ευκαιρία, η ευκαιρία δεν είναι που βάζω το παιδί ένα δευτερόλεπτο ή ένα λεπτό. Η ευκαιρία είναι να παίξει το παιδί αγωνιστικά λεπτά, να μπει μέσα στο γήπεδο. Είτε λάθος κάνει είτε δεν κάνει, να μπει μέσα να δεις τι μπορεί να κάνει το παιδί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Γιατί μερικοί τα βάζουν για ένα δευτερόλεπτα και τα βγάζουν. Εκεί τι να δείξει το παιδί, δηλαδή τι να πω, και Τζόρνταν να ήταν, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ποιο νούμερο του αρέσει, ποιο νούμερο φοράει στη φανέλα? Το 6 φορούσε, γιατί το φορούσα και εγώ, το 15 τώρα. Εκεί πήγαινε, δηλαδή αν φοράει το ίδιο νούμερο με τον μπαμπά, αυτό λέω, αυτό πήγα να... Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση το παιδί στο Άρης ΠΑΟΚ να κατέβει, γιατί υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί και θα τον κατεβάσουν, μάλλον, δεν ξέρω. Το αυριανό, αν κατέβει, εμένα το πρώτο μου παιχνίδι, 17 χρονών, 16 χρονών, πότε ήμουνα, με Λάκη Τσάβα, ναι, στην αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπω στην ανακοίνωση, λέει, κατά σύμπτωση, λέει, ο γιος του Χρήστου, λέει ο Θοδωρής, υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ανήμερα της 38ης επετείου από εκείνη την ιστορική βραδιά, το κύπελο με τα ξυρισμένα κεφάλια. Ναι. Με Ματθαίο και τα λοιπά. Ναι. Έτσι, φοβερές συμπτώσεις, ρε, εσύ, φοβερές συμπτώσεις. Φοβερές συμπτώσεις. Και αν κατέβει το παιδί, και αν κατέβει και είναι στο 12, το πρώτο μου παιχνίδι εμένα σαν επαγγελματίας τότε, που δεν υπήρχαν επαγγελματίες, αλλά στη μεγάλη Άρης ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Θοδωρής το πρώτο του παιχνίδι θα είναι Άρης ΠΑΟΚ. Τι δώρο του πήρες? Τότε του είχες πάρει παπούτσια και σε έβαλε χέρι ο Ξανθός. Τώρα που υπέγραψε συμβόλαιο. Όχι, δεν τον πήρα δώρο, Ξέρει πάρα πολύ καλά η αγάπη μου, κοίταξε να δεις, οι γονείς. Δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος επαγγελματικό συμβόλαιο. Η αγάπη είναι δεδομένη του πατέρα. Ναι. Απλώς έχουμε μια περηφάνεια παραπάνω. Αυτό είναι. Και να μην γινόταν καλός παίκτης, πάντα θα ήμουν δίπλα του και πάντα θα αγαπούσα το παιδί μου, όπως όλοι οι γονείς. Εντάξει. Έτυχε τώρα να υπάρχει ένα ταλέντο και αυτό το ταλέντο να το δημιούργησε τέτοιες συνθήκες ώστε να παίξει και στην ομάδα που αγαπάει, τον ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά μας πρόλαβε η επικαιρότητα, δεν μιλήσαμε καθόλου γιατί όταν συνοηθήκαμε τον Κώστα, τον Κούση να βγει στον αέρα, δεν είχε προκύψει ακόμη η ανακοίνωση, προέκυψε στην πορεία και λέω με αυτά και με αυτά μας έφαγε ο Θοδωρής. Δεν θα πούμε, που είναι πολύ πιο ωραίο βέβαια το θέμα του Θοδωρή, και πολύ χάρηκα εγώ που είχα τον ορισμό του Χαζομπαμπά σήμερα στον αέρα, να μιλήσουμε για μπάσκετ. Χρήστο, δεν θα μιλήσουμε για το Άρης ΠΑΟΚ. Θέλω να μείνουμε σε αυτή την υπέροχη στιγμή για την οικογένειά σου και για σένα προσωπικά και για τον Θοδωρή. Να είστε καλά. Και εύχομαι να τον δεις εκεί που επιθυμεί ο ίδιος, ρε παιδί μου, να το φτάσει στο πικ του, δηλαδή εκεί που γουστάρει ο μικρός να παίξει, όσο να παίξει. Εύχομαι να το δεις εκεί. Μακάρι να μην έχει τραυματισμούς και να έχει τύχη στη ζωή του. Έτσι ακριβώς. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε άλλη φορά. Όποτε θέλεις, για μπάσκετ μιλάμε. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις. Πολύ. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.